ίσως τεθεί όμως η άποψη ότι όλοι οι πτωχοί δεν είναι άξιοι βοηθείας, διότι υπάρχει και η απάτη. Υπάρχουν πτωχοί οι οποίοι έχουν την πτωχία, συγγνώμη, την επαιτία, την έχουν ως επάγγελμα. Μπορούμε αυτό να το ξέρουμε? Καταρχάς θα σας έλεγα ότι εκείνοι οι πτωχοί που απατούν τους άλλους ανθρώπους, είναι υπεύθυνοι απέναντι στο Θεό, διότι κλείεται η καρδιά, η ελεήμων καρδιά των ανθρώπων. Όταν εγώ την έχω πάθει και μια και δυο φορές, θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και θα κλείσω την καρδιά μου στο να είναι ελεήμων. Ποιος θέλει? Εκείνος που καμώνεται ότι είναι φτωχός, ο απατεών φτωχός. Γι' αυτό έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη εκείνοι οι δίθεν φτωχοί που έτσι παρουσιάζονται, εντωμεταξύ έχουν καταθέσεις κάποτε και εκατομμυρίων στην τράπεζα από τα χρήματα της επαιτίας των. Γιατί? Γιατί είναι φιλάργυροι, είναι απατεώνες κλπ. Αλλά τότε τι, αγαπητοί μου, ακούστε. Άνθρωποι είμαστε, έξυπνοι είμαστε, μυαλό έχουμε, μάτια έχουμε, βλέπουμε, κρίνουμε. Δεν τρώμε σανό. Ο καθένας μας δεν τρώει εύκολα σανό. Μπορούμε για μια στιγμή να υποψιαστούμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένας πονηρός, ένας κατεργάτης. Προσέξτε, μην εξετάσετε τώρα. Δώσατε το ένα μικρό νόμισμα και τίποτα. Χωρίς σχόλια και χωρίς τίποτα. Ένα μικρό νόμισμα και να πάει στο καλό. Αυτό όλο. Διότι και αν πέσαν έξω και τον λυπήσουμε, μείνουμε λοιπόν ένα μικρό νόμισμα και είμαστε μέσα. Ούτε να μας απατήσει, να μας εξαπατήσει δίνοντάς του πολλά, ούτε να τον λυπήσουμε αν πέσαμε έξω δίνοντάς του τίποτα. Πάντως πρέπει να ξέρουμε, όπως λέει το βιβλίο των Παροιμιών 28,27, ως δίδωση πτωχής, εκείνος που δίνει στους φτωχούς, ούτε δε ηθίσετε, ως δε αποστρέφει των οφθαλμών αυτού, εν πολλή απορία έστε. Εκείνος που δίνει στους φτωχούς δεν θα φτωχύνει. Εκείνος όμως ο οποίος παίρνει τα μάτια του από τον φτωχόν, αυτός θα φτάσει σε φτώχεια.